Έχω το τέλειο σύνολο, την τέλεια διάθεση για να γίνει μια τέλεια πασαρέλα. Κορίτσια, ελάτε να δούμε την τέλεια πασαρέλα. Έτοιμες? Κοίτα εδώ. Με αέρα βγήκε. Από πόδι σκίζει η νοσηλεύτρια. Τι χορεύει. Κλαίω. Γεια σου ρε δώρα τσίφτησα, πως την πας και τη φέρνεις την πασαρέλα. Τώρα, το μαλλί όντως δεν πέτυχε. Η μία μεριά είναι πιο σωστή, η άλλη είναι λίγο κατεστραμμένη. Παρ' όλα αυτά, okay, ας πούμε ότι είναι ένα χαλασμένο τύπου undone χτένισμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ, δεν με τρελαίνουν τα σκουλαρίκια, θα προτιμούσα τους οβάλ κρίκους. Τέλειο το σακάκι, καταπληκτικό το φόρεμα και χρωματικά αλλά και το πατρόν. Τι ωραίο το βαλιτσάκι και πόσο ωραία ιδέα το δερμάτινο country μποτάκι. Μπράβο σου. Φυσικά και δεν χορτάσαμε τη δώρα. Πάμε ξανά. Για πες μου δώρα, πέρασες τόσο καλά στην πασαρέλα όσο φάνηκε? Στην πασαρέλα ένιωσα... Παιδούλα. Πάρα πολύ όμορφα. Perfect, τέλεια. Ένιωσα σαν μικρό παιδί, χόρεψα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Η πασαρέλα της δώρας ήταν στο άλλο επίπεδο. Ψηλό. Βλέπω τόσα χρόνια shopping star. Άλλη κοπέλα να χορεύει τόσο πολύ και να το ζει και να το νιώθει, δεν έχω ξαναδεί. Για να δούμε τώρα πόσα ξόδεψε η δώρα. Για το σακάκι πλήρωσε 89 ευρώ, το φόρεμα κόστησε 40, τα μποτάκια 45, η τσάντα 50, για τα σκουλαρίκια πλήρωσε 25 ευρώ και για τα μαλλιά άλλα 25. Συνολικά ξόδεψε 274 ευρώ και της έμειναν 51, αφού έχασε 25 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.